Κοιτάξτε, ξεκινάμε από τρεις παραμέτρους. Η πρώτη είναι ότι πρέπει πάση θυσία το 55% των σήμερα ανασφάλιστων και μη δικαιούχων ιατροφαρμακευτικής κάλυψης συναδέλφων μας να μπορέσει να μπει πάλι μέσα στο σύστημα, έτσι ώστε να έχουν αυτοί και οι οικογένειές τους ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Δεύτερο, είναι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να πληρώνουν οι συνάδελφοι που επιθυμούν να πληρώνουν, γιατί οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία επιθυμεί να πληρώνει, απλά βρίσκεται σε αδυναμία αυτή τη στιγμή λόγω της οικονομικής ύφεσης. Να βρεθεί λοιπόν ένας τρόπος να μπορούν να πληρώνουν αυτά που τους ζητούνται. Και τρίτον, επίσης και εξίσου σημαντικό, είναι να στηρίξουμε τον ασφαλιστικό μας φορέα που όλοι τον χρειαζόμαστε. Με βάση αυτές τις τρεις σκέψεις, κάναμε μία ολοκληρωμένη πρόταση προς το Υπουργείο Εργασίας. Η πρόταση αυτή λέει το εξής, ότι πρέπει να μεταφερθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές παγωμένες και κεφαλαιοποιημένες από το παρελθόν στο μέλλον, έτσι ώστε να βγει ο βραχνάς από το λαιμό των συναδέλφων, να μπορούν να είναι όχι ληξιπρόθεσμοι, να μπορούν να αποκτήσουν πάλι ασφαλιστική ενημερότητα και ταυτόχρονα να τους δοθεί και η δυνατότητα να πάρουν, να πληρώνουν την εισφορά τους σε μηνιαία βάση, με βάση όποια η ασφαλιστική κλάση αυτοί επιλέξουν. Έτσι κι αλλιώς αυτά είναι ανταποδοτικά. Να γίνει κεφαλαιοποίηση, πάγωμα και μεταφορά τους προς το μέλλον και να αναζητηθούν αυτά τα χρέη σε έναν μελλοντικό χρόνο, ακόμα και στο όριο της σύνταξης, όπου εκεί, εάν δεν έχουν πληρωθεί, να μειωθεί η σύνταξη. Έτσι κι αλλιώς είναι ανταποδοτικά αυτά. Και ταυτόχρονα να μπορεί ο κάθε ένας να πληρώνει με βάση όποια ασφαλιστική κλάση αυτός επιθυμεί, έτσι ώστε να βρεθεί όλος. Ναι, ή και την ίδια, να βρεθεί ο εμπορικός κόσμος, ο επιχειρηματικός κόσμος της πατρίδας μας ασφαλισμένος, να μπορεί να έχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη, να είναι ασφαλιστικός ενήμερος και ταυτόχρονα και στο ταμείο μας να εισρεύσουν χρήματα τα οποία τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη τα έχει ανακρατηθεί και να κλείσει αυτή η μαύρη τρύπα των ταμείων, για την οποία πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση γίνεται και τώρα με τη συζήτηση με την Τρόικα που έχει έρθει και είναι ίσως μία από τις μεγαλύτερες γάγκρενες της ελληνικής οικονομίας αυτό το πράγμα, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο κυριότερος βραχνάς στο λαιμό του επιχειρηματικού κόσμου. Βεβαίως, η τρύπα είναι πάρα πολύ μεγάλη και όσο διατηρείται αυτό το υποτίθεται μας οφείλουνε και τα εγγράφουμε ως οφειλές, δεν πρόκειται να δοθεί καμία λύση. Ο σκοπός είναι να εισρεύσει πραγματικό χρήμα και στο ταμείο και αυτό θα γίνει μόνο το ταμείο των εμπόρων, μόνο εάν δοθεί η δυνατότητα ο κάθε ένας ασφαλισμένος έμπορος να πληρώνει αυτό που μπορεί. Η επιστολή προφανώς εστάλει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Βρούτσι, και βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου που κάνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τους κοινωνικούς εταίρους, που ένας εκ των κοινωνικών εταίρων από τους βασικούς είναι η Εθνική Νομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, της οποίας είμαστε μέλη.